Είμαστε και σήμερα στο παλμό της μέρας, εδώ στους 97,1. Όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, κατέρευσε ένα τμήμα του δρόμου Φλόρινας προς Πρέσπες. Εκεί στο πίσω δέρι πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη, να μάθουμε περισσότερα και σε τι κατάσταση είμαστε σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για να ενημερώσουμε περαιτέρω τον κόσμο που μας ακούει. Καλημέρα κύριε Βούζα, καλημέρα στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταλαβαίνουμε, οι έντονες βροχοπτώσεις ήταν αυτές που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, να πέσει αυτός ο δρόμος και να έχουμε αυτό το πρόβλημα σήμερα στην μετακίνηση, η οποία δυσκολεύει όσους θέλουν να περάσουν από το σημείο, και έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δυσκολεύει, θα περνάνε μόνο τα αυτοκίνητα κάτω από 3,5 τόνους με ιδιαίτερη προσοχή και ευελπιστούμε ότι η αποκατάσταση πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα και σε ένα άλλο σημείο στο 11ο χιλιόμετρο Φλόρινας Δίγλας, το οποίο περίπου περιμένουμε εδώ και 6 μήνες και ακόμα δεν έχουμε δει αποκατάσταση. Αυτά είναι τα δύσκολα που είναι εδώ στην περιοχή μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι ο δρόμος Φλόρινα Δίγλα τουλάχιστον έπρεπε να γίνει. Έχει 9 χρόνια που έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Μάλιστα. Να πούμε στον κόσμο ότι έτσι πως είδαμε και εμείς τις εικόνες είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Θεωρούσαμε ότι εκείνο το σημείο τουλάχιστον είναι ασφαλές με το τυχείο που υπήρχε από κάτω. Πώς έγινε όλο αυτό? Ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε κλίματα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Ευτυχώς δεν λειτουργούσε το χιονοδρομικό, όπου η ξενώνηση είναι ανοιχτή. Παρκάρουν και αυτοκίνητα εκεί πέρα. Και ευτυχώς διευκρινίσαμε και ανθρώπινες ζωές. Βέβαια το πρόβλημα το είχε επισημάνει και ο Πρόεδρος πριν 3 χρόνια και με επιστολή προς εμάς, προς την αντιπεριφέρεια, την περιφέρεια. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Και είναι δύσκολο σημείο για την αποκατάσταση. Χτες θα υπήρχε σύσκεψη, δεν ξέρω το αποτέλεσμα της σύσκεψης, θα υπήρχε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια με υγειοτεχνικούς της ΆΝΚΟ για να δούμε πώς θα δράσουμε, πώς θα γίνει η αποκατάσταση του εν λόγω τμήματος. Η αποκατάσταση αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι της έδρας. Είναι η Εθνική Οδός Ε2, η οποία ανήκει αποκλειστικά στην έδρα της περιφέρειας. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοινωνία με τον κύριο Βόζο, να μάθουμε περισσότερα, γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι απαραίτητος για την επικοινωνία όλων του Δήμου Πρεσπών με την Φλόρινα. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις που, όπως είπατε, από τη διαπλάτηση του δρόμου, να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος, να κομπούν στροφές, να γίνει πιο βατός για όλους μας. Και βέβαια έχουμε και το χιονοδρομικό επάνω, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει. Δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η χρονιά. Και όσο πάμε σε χειμώνα, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δύσκολες. Πιθανόν να έχουμε και σε άλλα σημεία κατάρρευση του οδοστρώματος. Υπάρχουν ύποπτα σημεία τα οποία μπορεί να γίνει κατάρρευση και εκεί. Πρέπει να δοθεί μια λύση οριστική για τον δρόμο αυτόν. Τουλάχιστον, εάν δεν υπάρχει, η μελέτη υπάρχει, είναι όριμη, μπορεί να δημοπλατηθεί στη νέα προγραμματική τουλάχιστον περίοδο, ή αλλιώς να γίνουν δραστικές επεμβάσεις για να σώσουμε το δρόμο. Να πούμε ότι η κυκλοφορία τώρα στο σημείο γίνεται με την ρύθμιση φαναριών, έτσι? Με τη ρύθμιση φαναριών, δύο φαναρία για την περιοχή των Πρεσπών. Δεν είχαμε δει φαναρία, έχουμε γίνει τσιμισκή εδώ πέρα. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα κοπεί και το υπόλοιπο τμήμα της οδού που είναι στο πισωδέρι, γιατί αν κοπεί το υπόλοιπο τμήμα δεν υπάρχει άλλος δρόμος πρόσβασης. Δηλαδή η πρόσβαση για Πρέσπα πρέπει να γίνεται μέσω Καστοριάς, δηλαδή 160 χιλιόμετρα αντί τα 50. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι μπορεί να συμβεί αυτό και στους ανθρώπους που έχουν οικονομικές δραστηριότητες εδώ της περιοχής. Θα υπάρχουν μεγάλη ζημία όλων των επαγγελματιών. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει παρέμβαση άμεσα. Θα έχουμε όμως ενημέρωση από τον κύριο Βόσδο για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση. Τουλάχιστον να γίνει έτσι ώστε να περάσουμε το χειμώνα, κύριε Δήμαρχε, και μετά την άνοιξη να ξεκινήσουν ουσιαστικές εργασίες για τον δρόμο αυτόν. Πούμε για μια φορά στον κόσμο μας ακούει, ιδιαίτερη προσοχή αν μετακινηθούν στο σημείο, είτε είναι κάτοικοι των Πρεσπών είτε επισκέπτες. Προσέχουμε με ιδιαίτερη προσοχή να περνάμε το σημείο αυτό και όχι μόνο. Για το άλλο σημείο που είχαμε πρόβλημα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, όχι, κύριε? Όχι, δεν έχει. Κοντεύαμε το εξάμηνο και δεν έχει γίνει τίποτα, καμία παρέμβαση.
Μάλιστα. Εκεί το δρομολόγιο μέσω Ακρίτα. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Φταίει, φταίνε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Είναι και αυτό στην ανοίξει στην έδρα της περιφέρειας. Mm-hmm. Ωραία, θα βοηθήσουμε να έχουμε απαντήσεις από εκεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε, για την ενημέρωση. Προσοχή λοιπόν στους κατοίκους, επισκέπτες, στο πέρασμά τους από το Πισοδέρι, και να ευχηθούμε να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση όλων των προσφερτών και των επισκεπτών, που είναι πολλοί αυτή την περίοδο, γιατί όλοι θέλουν να απολαύσουν τις πρέσπες, να έρθουν και στο ιχδρομικό, να απολαύσουν το χιόνι, που ελπίζουμε να έχει μπόλικο φέτος, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα με τις. Ελπίζουμε ότι θα έχει μπόλικο. Είναι και λίγο αντιφατικό αυτό για τον δρόμο, αλλά θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μέχρι τότε. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Όσο πιο σύντομα γίνουν οι εργασίες, τόσο το καλύτερο λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πασχαλίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Δήμαρχο Πρισπών, τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη. Αυτά για τον δρόμο στην περιοχή του Πισπών.